Ικανοποιούμε τις απαιτήσεις και τα αιτήματα της αυτοδιοίκησης, υπογράμμισε από το βήμα του Συνεδρίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορύδης. Ο Υπουργός, κάνοντας αρχικά απολογισμό των μέχρι τώρα πεπραγμένων της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά στην αυτοδιοίκηση, αναφέρθηκε στη συνέχεια στα μελλοντικά νομοθετήματα. Ο κ. Βορύδης ανακοίνωσε τη δημιουργία Εθνικού Συστήματος Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης. Τι θα κάνει, κάτι για το οποίο εδώ για πρώτη φορά εγκαθιδρύεται ο θεσμικός ρόλος των συλλογικών οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τι δηλαδή? Εγκαθιδρύει Εθνικό Σύστημα Διαχείρισης Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης. Ποιοι συμμετέχουν σε αυτό? Ο Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, ο Γραμματέας Συντονισμού της Κυβέρνησης, Γραμματέας από το Υπουργείο Οικονομικών, η ΚΕΔΕ, η ΕΝΠΕ, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Και τι κάνουν αυτοί όλοι? Κάθονται και τα μαζεύουν όλα αυτά. Αυτά που τους ανεβάζει η υπηρεσία. Ο τρόπος λοιπόν με τον οποίο θα κάνουμε την πολυεπίπεδη δεν θα είναι μια λογική πολιτικής διαπραγμάτευσης. Ελάτε εδώ πόσα θέλετε να σας δώσω, να μην σας δώσω. Γιατί αυτός ο μηχανισμός ενσωματώνει, γι' αυτό έχουμε μέσα το Γενικό Λογιστήριο και το Υπουργείο Οικονομικών, τι? Κριτήρια για τους πόρους και τις αρμοδιότητες. Ο αναπλήρωτης Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας ανακοίνωσε την ενίσχυση των Δήμων με επιπλέον 50 εκατομμύρια ευρώ με σκοπό την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Δεύτερο βασικό ζήτημα το οποίο υπάρχει είναι για το ενεργειακό κόστος. Έχουμε δώσει μέχρι τώρα 282 εκατομμύρια ευρώ φέτος επιπλέον στους Δήμους. Θα δώσουμε άλλα 50 εκατομμύρια ευρώ τις άλλες μέρες. Παρακαλώ. Ακόμα και αύριο το πρωί, αν ορίσετε όλοι σας εκεί που πρέπει τους ενεργειακούς υπευθύνους, θα είμαστε σε θέση να εκταμιεύσουμε τα χρήματα με το αίτημά μας του Υπουργείου Οικονομικών. Πέρα από τα 50 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με την ανάλυση του Οικονομικού Παρατηρητηρίου και των υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, φαίνεται ότι είμαστε σε μια φάση όπου πράγματι, έστω και με δυσκολία, θα μπορέσει να τακτοποιηθεί η εκκρεμότητα που υπάρχει με το κλείσιμο των προϋπολογισμών σας φέτος, με αυτή την πρωτοφανή ενεργειακή κρίση. Και θα ήθελα να σημειώσετε ότι η στήριξη για το ενεργειακό κόστος δεν σταματάει ημερολογιακά 31/12/2022, αλλά θα συνεχιστεί και την επόμενη χρονιά και για όσο χρόνο διαρκεί η κρίση. Στην ανάγκη εξυγχρονισμού της αυτοδιοίκησης αναφέρθηκε στον χαιρετισμό του στο συνέδριο ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Εμείς πιστεύουμε ότι για να έχουμε θετικά αποτελέσματα χρειάζεται ταχύτητα, η ταχύτητα σώζει σήμερα. Χρειάζεται συνέργεια, συνεργασία, απλοποίηση και αυτοματισμός. Πρέπει να καταλάβει ότι ο Βόλος είναι ένα δευτερόλεπτο από την Αθήνα ή από τον Εύρο ή από το Ηράκλειο. Και πρέπει να το καταλάβουμε όλοι μας αυτό. Κάθε καθυστέρηση που γίνεται σε ένα γραφείο υπουργικό των Αθηνών σημαίνει στέρηση θέσεων εργασίας και χρήμα στην πραγματική οικονομία. Κύριε Υπουργέ, επαναλαμβάνω, περιφερειακή διακυβέρνηση. Ναι, έχουν γίνει βήματα. Ναι, έχουν πάρει οι Δήμοι και οι Περιφέρειες κάποια χρήματα στις δύσκολες στιγμές και ήσασταν εκεί. Αλλά πάμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Πάμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Γιατί η αλλαγή έρχεται μέσα από τον εξυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης. Δεν μπορεί από τις 23.675 αρμοδιότητες που έχει το κεντρικό κράτος, οι περιφέρειες να έχουν τις 600 και οι Δήμοι άλλες 600 αρμοδιότητες, οι οποίες αφορούν αποκλειστικά τις περιφέρειες. Άμεση μετάβαση στην περιφερειακή διακυβέρνηση. Ο κύριος Αγοραστός τόνισε ότι στο επίκεντρο της αυτοδιοίκησης βρίσκεται ο άνθρωπος, σημείωσε τη σπουδαιότητα της περιφερειακής διακυβέρνησης και επεσήμανε με νόημα ότι εν ώψη της προεκλογικής περίοδου θα φανεί ποιος νοιάζεται για τον τόπο του. Θα φανεί το αίσθημα ευθύνης που έχει ο καθένας για το έθνος, για την πατρίδα, για τη χώρα, για τους συμπολίτες του, για την πόλη του, για την περιφέρειά του. Εδώ θα φανεί ποιος είναι πραγματικά αυτός που νοιάζεται για τον τόπο και για το σύνολο.